Την άδεια λειτουργίας πήρε και επισήμως πλέον το καταδυτικό πάρκο στον Αποκόρονα στα Χανιά. Πρόκειται για μια προσπάθεια 5,5 ετών που παίρνει σάρκα και οστά, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, ενώ πρόκειται να χωροθετηθεί στη θέση ο Μπρος Γυαλός στον Κεφαλά. Ο Δήμος Αποκόρονα ξεκίνησε μια προσπάθεια προκειμένου να χωροθετήσει τη θαλάσσια περιοχή στη θέση ο Μπρος Γυαλός, όπως είπατε προηγουμένως, στην τοπική κοινότητα Κεφαλά. 60 στρέμματα. Ήδη έχουμε δεσμεύσει 2 πολεμικά πλοία, 42 και 25 μέτρων. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το ΕΛΚΕΘΕ για να κατασκευάσουμε 38 τεχνητούς υφάλους, ο μεγαλύτερος 5x6, και δημιουργούμε 3 καταδυτικές διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες, στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι τεχνητοί ύφαλοι, οι μικροί, οι μεγάλοι, αλλά και τα πλοία που θα ποντιστούν. Στην Ευρώπη, οι λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ μέχρι τώρα στη χώρα δεν υπάρχουν άλλα καταδυτικά πάρκα όπως επισημάνθηκε. Αυτή η μορφή τουρισμού ωστόσο απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλότερης οικονομικής κατάστασης από ό,τι είναι ο μέσος τουρίστας. Σε συνδυασμό και με τα μονοπάτια που έχουμε δημιουργήσει πολιτικές διαδρομές, δίνουμε λοιπόν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στον Αποκόρονα, ούτως ώστε το Αποκόρονα να ανεκτοξεύσει τουριστικά, αλλά παράλληλα και θέσεις εργασίας να δημιουργήσει. Η πόντιση των τεχνητών υφάλων και των πολεμικών πλοίων δημιουργεί συνθήκες ούτως ώστε και τα αλλιεύματα να πολλαπλασιαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το έργο θα στοιχήσει λίγο περισσότερο από 700.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.